αναταράξεις στο εσωτερικό του κυβερνώντο κόμματο προκάλεσαν οι δηλώσει τη Τίνα Μπιρμπίλη για τι αποκρατικοποιήσει εταιριών κοινή ωφέλεια, καθώ άλλοι υπουργοί αλλά και στελέχοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά του, θεωρώντα ότι με τα όσα είπε η Υπουργό επιχειρεί να καλλιεργήσει ένα προσωπικό φιλολαϊκό προφίλ. Μιλώντα στην εφημερίδα Τα Νέα, η Υπουργό Περιβάλλοντο υποστηρίζει ότι ο έλεγχο των βασικών δικτύων τη χώρα θα πρέπει να ανήκει στο δημόσιο. Ενώ χαρακτηρίζει άκερη την ενδεχόμενη διάθεση πακέτου μετοχών τη ΔΕΗ, καθώ η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία τη επιχείρηση είναι υποτιμημένη. Σε βασικά δίκτυα όπω αυτά του ηλεκτρισμού, των υδάτων και του φυσικού αερίου, είναι καλό ο έλεγχο να ανήκει στο δημόσιο, ώστε όταν βγούμε από την κρίση να έχουμε μια στρατηγική υποδομή για να δημιουργήσουμε την προοπτική τη ανάπτυξή μα. Δεν μου αρέσει να βγαίνει ο κάθε υπουργό και να λέει στον τομέα ευθύνη του ότι στα άλλα βρέστε τα, αλλά σε όσα είναι στον τομέα ευθύνη μου δεν θέλω να αποκρατικοποιηθούν. Χρειάζεται μια συνολική πολιτική κουβέντα για αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι ο σκοπό ο καθένα να φυλάει το μετέριζι του. Παρά την αμηχανία που προκάλεσαν οι δηλώσει τη κυρία Μπυρμπίλη, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και ο υπουργό οικονομικών κάλυψαν την υπουργό περιβάλλοντο. Η κυρία Μπυρμπίλη δεν είπε κάτι που να συνιστά διαφοροποίηση από την κεντρική γραμμή. Έω στις 15 Απριλίου θα έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο ένα γενικό πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων. Η κυρία δεν είπε, δεν διαφοροποιήθηκε σε τίποτα από αυτό που είχε υποθεί μέχρι σήμερα. Μίλησε για τον δημόσιο έλεγχο σε συγκεκριμένε επιχειρήσει ε, και φυσικά όχι για τη διαχείριση. Τα πρώτα ακίνητα και εταιρείε προ αξιοποίηση είναι το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού, η ΔΕΠΑ, ενώ θα δοθεί παράταση και στη σύμβαση παραχώρηση του αεροδρομίου Ελευθέρω Βενιζέλο. Την ίδια ώρα, οι δεσμεύσει που ανέλαβε η χώρα έναντι των εταίρων στη Συνόδου Κορυφή του Μάρτη επανέφεραν στο προσκήνιο τα σενάρια περί ανασχηματισμού, καθώ το κυβερνών κόμμα συζητεί τα ευρέω το ενδεχόμενο αλλαγών ρόλων αλλά και προσώπων στο Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι που τέθηκαν από την Τρόικα με αντάλλαγμα την επιμήκυνση και τη μείωση του επιτοκίου του δανείου. Κάποιο τροφοδοτεί την επικαιρότητα με αυτά. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι αυτό δεν κάνει καλό. Και αν υπάρχει πρόθεση να γίνει κάτι, να γίνει τώρα τελειώνει. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται δέσμια των πολιτικών τη αντιφάσεων, των προσωπικών συμβασμών των υπουργών και των εξαρτήσεων από τι συνδικαλιστικέ ηγεσίε που ελέγχουν το κράτο. το θέμα είναι ότι ακόμα.